από τη ζωή της άλλης στη ζωή μιας μετανάστριας. Καλά ακούσατε. Το κακό κορίτσι της TV, Αθηνά Οικονομάκου, από δολοπλόκος γίνεται Ρωσίδα μετανάστρια. Όχι ότι θα αλλάξει υπηκότητα, αλλά αυτό απαιτεί το θεατρικό της πάντρεμα με τον Νίκο Μουτσινά στην παράσταση Τα Βαφτίσια. Οι δυο τους μάλιστα τέριαξαν τόσο καλά που στάζουν μέλη ο ένας για τον άλλον. Το χιούμορ της είναι ιδιαίτερο, μου αρέσει πολύ, αλλά με τους ρόλους στην τηλεόραση δεν έχει την ευκαιρία να το δείξει. Με το ρόλο της Τα Βαφτίσια τσαλακώνεται, αλλά δεν την αφορά. Αισθάνομαι ασφάλεια δίπλα του. Γνωρίζω τον τρόπο που δουλεύει, ξέρω ότι είναι τελειομανής και δεν θα με αφήσει σε καμία περίπτωση να εκτεθώ. Και ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που αποφάσισα να πω ναι σε αυτή τη δουλειά. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Νίκος Μουτσινάς, ωστόσο, δεν κρύβουν την αγωνία τους για την οικονομική κρίση, επισημένοντας ότι η ανεργία έχει χτυπήσει για τα καλά και το δικό τους κλάδο. Αυτή την περίοδο της κρίσης θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω δουλειά. Είναι πολύ μεγάλη τύχη να δουλεύει στη στιγμή που το 95% των Ελλήνων ηθοποιών είναι άνεργοι. Γελάμε για να ξεχνάμε αυτά που μας συμβαίνουν. Θα ήθελα να υπάρχουν κι άλλοι 10 λόγοι, αλλά νομίζω ότι γελάμε πλέον και από τα νεύρα μας. Είναι μια αντίδραση. Δεν μπορείς να μην γελάσεις με κάτι που δεν πιστεύεις ότι σου συμβαίνει. Η Αθηνά Οικονομάκου, μάλιστα, μιλώντας στο περιοδικό Hello, αποκαλύπτει ότι είναι πάρα πολύ καλά και στα προσωπικά της. Όταν είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή, αποδίδω καλύτερα. Είμαι πιο ευχάριστη, έχω περισσότερη ενέργεια και διάθεση. Αυτή την περίοδο είμαι πολύ καλά. Όσο για τον Νίκο Μουτσινά, εκείνος εκτός από Τα Βαφτίσια και το γάμο της σκηνοθεσίας και της ηθοποίησης, θα έχει να προετοιμαστεί και για τη νέα σεζόν της εκπομπής του, αφού το κανάλι τους έδωσε και πάλι το πράσινο φως.